Είναι ένα απλό κτίσμα ορθογώνιας κάτωψης με μία θύρα στη στενή του πλευρά. Πρόκειται
για έναν απλό σικό που είναι δυνατό να έχει στο εσωτερικό του μια αξονική κοινοστοιχεία. Η εξέλιξη προκύπτει με την προέκταση των πλευρικών τείχων και την τοποθέτηση ανάμεσά τους δύο κοιώνων. Αυτός ο τύπος ονομάζεται ναός εν παραστάση. Υπάρχουν ναοί με περιμετρική κοινοστοιχεία, το λεγόμενο πτερό. Εξού ναός περίπτερος. Στην Αίγυπνα είναι ο ναός της Αφέας. Standing, maybe. I think somebody wanted to kill him. Any reason? No, not George. I don't have any connection with you like that.
I don't believe either, but most people do. Some have obsessions. In 5 minutes, my teacher will be here. I think we should talk some other time. You close those closed windows, you make less noise. Yes,
Μια σχέση δεν έχω εγώ, αγάπη. Τι αγάπη, 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 αγάπη. Thank you.
δεν αγαπείτε δύο που ισούνται, τότε ποιοι αγαπείτε. Ποσά τραβήχθηκαν από μία εβδομάδα γράφει η εφημερίδα. Έναν λίγα-λίγα σε διάφορες χώρες και εξαντλήθηκαν δύο τεράστιοι λογαριασμοί. Τα ονόματα δεν είναι αυτά που μας δώσαν να προσέχουμε. Είναι κάποιος που θέλει να μας παραπλανήσει. Θα ήθελα να αγαπηθώ πάρα. Πώς το έκτο. Συνέβη όμως κάτι περίεργο. Ωραία είναι εκεί πέρα, ε. Μέσα μαζί στην κοινωνία. Τι να κάνω. Σε παρακαλώ, είστε μέσα, Βασίλη.
Έμενε στην Ελλάδα και έχει πολλές επιχειρήσεις σε πολλές χώρες. Μάλλον μαϊμού. Παντρεμένος. Ναι, τρεις φορές. Λέει μες στα κομπιούτερ. Λοιπόν, είναι μια Γερμανίδα, μια Ρωσίδα, μια Ελληνίδα. Πώς πέρασες τα προβληματικά? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι είχα άγχος πάρα πολύ. Φυσικά δεν γνώριζα κανέναν, καμία, δεν είχα έτσι κάποιο γνωστό εκεί, κάποια φίλη. Ήμασταν όλοι άγνωστοι μεταξύ μας, το οποίο είναι και αυτό κάτι. Θα έλεγα, ναι, είναι και δύσκολο να είσαι μόνος σου σε μια άλλη πόλη. Θέλω να διατάξεις να κλείσει αυτό το κλαμπ. Έτσι θα γίνει κάποιο θόρυβο στον υπόκοσμο και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν ορισμένα λάθη, τα οποία θα κοιτάξουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Πώς να φύγω, είσαι κατηγορούμενος ή το θάνατο μερικών ανθρώπων. Εγώ σε έβαλα να δυσκολάσεις, για να φανεί ότι μελώσαμε, σταμάτησε η δίωξη. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
και η ενημέρωση για τη security. Ότι θα πιάσαμε τα λεπτά μας, ήρθε η κυρία σου. Να την δώσει η κυρία. Είναι ένα άλλο που θα έξω να γίνει όταν θα έρθει η σημερινή του βάθη του, η βράδυ του λεπτέ. Γιατί είναι μάθος, μάθος. Πάκη, ειδοποίησε το λογιστή μου ότι ήρθε η αιτία της αφέμαξης ίσον κλίν της υπεραξίας του διαθέσιμου. Δεν ξέρω και πόσο έμεινε. Σε ευχαριστώ, Πάκη. Πάκη, να ενημερώσει το καλλιτεχνικό κοινό πως η μεγαλοποίηση του κυρίου έκανε ένα μονόγραφο σε δύο μέρες για να καλύψει τα εξοδά του ερωτά του. Και προτιμά να κυκλοφορεί σαν παγιατζίδικο. Αυτό που εσείς εννοείς παγιατζίδικο, αγάπη, το αγόρασα από ένα παλύπτερο της Νέας Υόρκης. Ο κύριος, τόσα παζάρια που κάνει παντού και σε όλο τον κόσμο, στο τέλος τα δίνουν τζάμπα και τα φέρνει σε μένα. Δεν έχει σχέση, αγάπη. Χειρονομία μετράει. Βλέπει ο άνθρωπο, το δίνει τζάμπα εκείνο ο έμπορο, γιατί καταλαβαίνει ότι φτιάχνουμε από τον έρωτά μου για κάποια μεγάλη κυρία. Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη μου αγάπη. Στα ρούχα δεν σε πέτυχα. Τώρα προσπαθώ να σε πετύχω στο αστυνομικό επίπεδο. Θα επικοινωνήσουμε φυσικά. Thank you.
κάνουμε ένα κουκίνο και επόμενο επεισόδιο. Δέχεσαι να μας αναπαραστείς. Θα διαρρήξουμε το βράδυ και θα το δημοσιεύσουμε τα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής του εταιρείας. Και μία από εσάς θα βγει εκεί μπροστά στην υποδομή να παριστάνει τον δρόμο. Γκάρι. Για να το συνοήσω, θα λείψαν.